Παρακολουθήστε στην εκπομπή για σένα. Η Έλεια Ιωαννίδου υποδίεται ένα από τους ρόλους της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο Ανδρέας Τηλεμάχου, ο Μαρίνος Ξενοφόντος και η Έλεια Ιωαννίδου στο στούντιο της εκπομπής μιλούν για τη μεταμόρφωση της Έλειας. Στις 4 το απόγευμα, για σένα με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους. Να υποδεχτούμε εδώ και τον Ανδρέα και τον Μαρίνο μας στην παρέα μας. Ελάτε εδώ κοντά μας, έτσι, για να πούμε κι άλλα πολλά, γιατί εδώ η κυρία θα μας κουφάνει σήμερα, μας τα έχει πει όλα. Ελάτε, καλώς ορίσατε. Την καταφορά μου. Ανανεωμένες. Και οι δύο. Έλα εδώ. Τι ανανεωμένη με τρία... Έλα εδώ τα παπελάκι. Μαρίνο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκαμε. Νόμιζα ότι έβλεπε τη ρίζα, Ανδρέα μου, έτσι όπως μου είπες και λέω. Είδα το καπελάκι. Ναι, να δεις αν κάθεται καλά το δικό μου το καπελάκι. Σύμφωνα με την Έλεια, άμα προσέχουμε δεν θα έχουμε. Άμα δεν προσέχουμε, έτσι, θα το αποκτήσουμε. Αν θέλετε, αυκάρτε τα μάτια σας μόνες. Εγώ τις συμβουλές μου σας τις έδωσα λίγο από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μη σπέψει λοιπόν. Μη σπέψει. Έτσι καινούργια πράγματα μας ετοιμάζετε αυτή την Παρασκευή η πρεμιέρα. Ναι, αυτή την Παρασκευή, 27 του μήνα, 8:30. Τέλεια. Εννοείται πως θα έρθω. Δεν θα κάνω σαν την τελευταία παράσταση που ήρθα στην τελευταία ημέρα στη Σαλόμη. Κάνει αργά παρά ποτέ. Όχι, ειλικρινά. Πριν πω κάτι. Ναι, να πεις ό,τι θέλεις. Σήμερα μου έχεις δείξει πόσο μ' αγαπάς. Αλλά και εγώ το ίδιο. Κοίτα. Ο Μαρίνος γελάει. Η Έλεια δεν έχει καταλάβει τίποτα. Η Έλεια ακόμη προσπαθεί να καταλάβει. Άστε, ναι, πού είστε. Ό,τι σε αγαπώ, σε αγαπώ. Α. Πραγματικά. Και επειδή θεωρώ ότι άνθρωποι που αγαπιούνται και εκτιμούν ένας τον άλλον, μιλάνε πάντα και έτσι και με ειλικρίνεια και απ' όλα. Και μου το έχεις αποδείξει σήμερα, κατάλαβα. Πάμε λοιπόν στα επόμενα να δούμε τι έχουμε να πούμε εδώ. Μη σπέψει λοιπόν ένα θεατρικό το οποίο σας προβληματίζει, σας αγχώνει καθόλου πώς θα βγει. Όχι, για την Έλεια. Δεν μου αγάπη. Τώρα, Έλεια μου. Κάτσε να δεις, δεν τα λέω έτσι για την Έλεια. Εξάλλου με την Έλεια θα συνεργαζόμαστε πολύ παλιά σε μια επιθεώρηση, αλλά είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις η Έλεια και έτσι δεν βολευτήκαμε στα ωράρια. Αλλά θα δουλεύαμε. Για ποιο λόγο. Η Έλεια τότε είχε και κάποια κιλά όταν ήρθε. Ξέρεις, εμένα δεν με νοιάζει μια ηθοποιός ή ένας ηθοποιός να έχει κιλά. Φτάνει να έχει ταλέντο και κάποια στιγμή η Έλεια είπε εδώ για θαυμασμό. Εγώ μόνο με ανθρώπους που θαυμάζω μπορώ να δουλέψω. Αλλιώς δεν μπορώ. Και την Έλεια τη θαύμαζα. Και έτσι νομίζω όταν και οι δύο πλευρές το θέλουν, κάποια στιγμή θα συνεργαστείς. Και ήρθε αυτή η στιγμή με τη Μη Σπέψει, που είναι γνωστό ότι λατρεύω την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Βεβαίως δεν είναι μια ταινία που θα μιμηθεί η Έλεια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά είναι ένα θεατρικό έργο που έχει παίξει που η Αλίκη. Έχει παίξει και η Αλίκη. Και καθόλου δεν μοιάζει με το παίξιμο της Αλίκης, καμία σχέση. Είναι καθαρά δικό της αυτό το πράγμα. Και είναι και σούπερ, δηλαδή στα μέτρα της. Να και το πόστερ. Α, νάτς. Έλεια μου, είσαι γατούλα. Στη ζωή μου. Ναι. Είμαι. Ο Ανδρέας λέει ναι. Είναι νομίζω. Μαρίνα μου, εσύ. Και γατούλα είναι, και κάτ. Αρκόκατα. Είναι και αρκόκατα, ναι. Επειδή είναι καρκινάκι η Έλεια, είναι γατούλα. Και τα δύο, Ναι, ναι. Είναι σημαντικό να τα παντρεύεις αυτά τα δύο. Είναι ένα ζάρα. Είναι κατά φερτζού. Ναι. Δεν μπορείς να τις θυμώσεις. Έτσι μπορείς να τις πεις. Πολλές φορές ήμουν στο τσάκ να θυμώσω, αλλά τελευταία στιγμή καλά ρίσκει. Σοβαρά, για ποια πράγματα, ας πούμε. για ποια πράγματα. Μικροπράγματα. Αλλά εκεί που θα μπορούσα με μια άλλη συνάδελφο ή με έναν άλλο συνάδελφο να θυμώσω, μου κάνει τζίντα αυτά και καλά ρίσκει. Η πρόβα είναι 7 παρατέταρτο, έρχεται 7 και 10. Μπαίνει μέσα. Γεια σα. Δεν μπορείς να τη πει τίποτα. Ρίφκεις. Κι αν είχε ένα τηλέφωνο φυσικά ότι είναι στον δρόμο και ότι πάρα πολύ τράφικ έχει βρει και εδώ και τώρα και τα άλλο. Αυτό δεν μου φταίει καν. Πάμε εγώ. Πες τα έτσι λίγο όπως δικαιολογείσαι, πες τα έτσι όπως έχεις ξεκινήσει τώρα να τα πεις. Ρε μου είχα ξένους, τώρα έφτιαξα. Μα ήρεψα, έκαμα τους αστακό μακαρονάδα, έκαμα τους τσίνο. Πες τα μεσημέρια κι εσύ. Πάνω στο πρωί και άρχισα να πέσω. Μα ήταν αλήθεια, τώρα που μας βλέπουν, τώρα που... Οι ξένοι σου. Οι ξένοι μου βλέπουν, μας έναν κωστάκι μας στο καμπάς.
Κώστα, ακόμα κανένα. Τώρα και Κωστάκη, εκεί τι να πει. Κωστάκη μου, θα σπίσει το κεφάλι. Η αλήθεια μας έκαμε και. Κωστάκη μου, θέλουμε να μας πάρεις τηλέφωνο. Η αλήθεια μας έκαμε και ένα ριζότο με. Μαϊρεύκο τη κοριτσιά. Ναι, πρέπει να πολύ καλή στη μαγειρική. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή. Σας έχει φέρει δηλαδή και φαγητό. Ναι, και μου έταξε και σαλάτα. Να κάνουμε τη σαλάτα. Ναι, τη σαλάτα. Να κάνεις μη σήμερα. Ναι. Είδες. Τώρα έτσι όπως τους τα λέει πραγματικά, δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς να σου θυμώσει. Τι σαλάτα σου έχει υποσχεθεί? Πέτο, πέμου, με μπρόκολο, μπανάνα, πιστάτσιο. Ναι, ξηρούς καρπούς. Το πιστάτσιο, τι σαλάτα είναι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Συνταγή της Έλλειας. Να μου το λες το πιστάτσιο. Τα μαχαλεπίλα. Ναι, ναι, και τις εικόνες που μπαίνουν. Το αμυγδάλι. Χαλεπιανό. Το χαλεπιανό. Ναι. Με μέλι και μαγιονέζ. Τι σαλάτα είναι αυτή? Αλλά τον μπρόκολο πρέπει να. Να δούμε τα πράγματα. Ζωντανό, όχι βρασμένο. Ζωντανό, να μην το πεθάνουμε τον μπρόκολο. Να το κρατήσουμε ζωντανό τον μπρόκολο. Να δούμε να μου μας έφερε. Ότι τρώνε τσούρες. Συγγνώμη, γιατί τον μπρόκολο το τρως ομό? Ναι, γιατί λιώνει που το σως. Λιώνει από το σώστο. Ένα το φάει ο Ανδρέας μου και απόψε να σε πιάει τηλέφωνο να σου πει. Απόψε δηλαδή θα έρθει η σαλάτα. Δηλαδή φεύγοντας μετά από εδώ. Οπότε τούτα τάξω, παίρνω τούτα. Ναι. Μπορεί να λίγη καθυστέρηση, αλλά έρχονται. Ναι. Χτυπάμε τόσο πολλά, ξέρεις. Γιατί έκανα τις δώρων εχθές κάτι. Ναι, να σε αφηγώ έτσι νομίζεις. Έκανα τις κάτι ποτήρια κρυστάλλινα που τα είδαν στο θέατρο. Αρέσαν τη, πιάστα να ρωτήσει. Ω, μα τι πασούτο για να μου τα. Πιάστα από την ψυχή μου, πιάστα. Φεύγει από την πρόβα, δεν τα παίρνει. Και την παίρνω τηλέφωνο. Και λέω, τόσο με χτυμά που τα αφήνει. Θα τα σπάσω να τα πατήσω και θα σου τα στείλω σπίτι σου. Σαν να σε βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή που τι το λε. Κοίταξε, είναι καταπληκτικό παιδί η Έλενα. Η Έλια. Και η Έλενα. Και η Έλενα μα. Είναι καλή συνεργάτη. Είναι θετική. Έχει απίστευτο χιούμορ. Έχει ταλέντο. Αγαπά το θέατρο. Μπορεί να κάνει πιο πολύ τηλεόραση, αλλά φαίνεται ότι αγαπά το θέατρο. Mm-hmm. Ότι δεν το κάνει για να το κάνει. Εξάλλου δεν είναι και τα πολλά λεφτά που θα πάρεις από το θέατρο. Και είναι καλά να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζουμε και εγώ και ο Μαρίνος με την Έλληνα. Πραγματικά δηλαδή. Και είμαι και πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση της. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί. Και με όλα τα παιδιά είμαι σίγουρος, αλλά και με την Έλια. Μαρίνο μου, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ τι στοιχεία βλέπεις στην Έλια, έτσι που, σαν άνθρωπος? Α, όχι στο ρόλο λες. Και στο ρόλο, αλλά και σαν άνθρωπος. Κοίτα, είναι πάρα πολύ καλή στην παρέα η Έλια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό που σου είπα πριν είναι σημαντικό, το ότι έχει τον τρόπο της, ας πούμε, να σε γαλινεύει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για στιγμές που μπορεί να είναι ίδια μες στα νεύρα. Ναι, πρέπει να είναι ήρεμη για να σε γαλινεύσει. Ναι. Μπορεί να είσαι εσύ μες στα νεύρα, ας πούμε, να έχει δημιουργηθεί μια ένταση, να έχει προκληθεί τέλος πάντων κάτι, μια φασαριούλα κάτι. Η Έλια έχει τον τρόπο της, ας πούμε, έτσι να έρθει να το χιουμορήσει λίγο, να το κατευνάσει το πράγμα, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και μ' αρέσει, ας πούμε, αυτό το οποίο έχει, που δεν το έχουν πολλές. Δεν το έχουν πολλές ειδοποιήσει στην Κύπρο. Μ' αρέσει και εμένα και αρέσει και στον Ανδρέα το γεγονός ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θα προσέξει την εικόνα του, τον τρόπο που θα ντυθεί, που θα βαφτεί, που θα κινηθεί. Εμάς μας αρέσει, ας πούμε, ο ηθοποιός, επειδή ξέρεις, οι πλήστοι συνάδελφοι στην Κύπρο, και ας μην με παρεξηγήσουν, έχουν αυτό το κυλιντζυρίσιμο που λέμε. Ορισμένοι άνθρωποι ξεχωρίζουν ορισμένες φορές από τον τρόπο που θα ντυθούν, από τον τρόπο που θα περιποιηθούν τον εαυτό τους, που θα φθενιστούν. Αρέσουν οι ηθοποιοί που φροντίζουν την εικόνα τους. Μια γυναίκα να περιποιηθεί τον εαυτό της, να φτιάξει το μαλάκι της, να ντυθεί ωραία. Έχω βάλει το χάσει τα λόγια μου, εγώ πήγα να πω. Η Έλια είναι σε αυτήν την κατηγορία και μου αρέσει αυτό. Κατάλαβες. Αυτή η ψευτοκουλτούρα που πρέπει να φοράς πάντα μαύρα, να βρωμάς κλπ. Η Έλια είναι πάντα στην τρίχα. Είτε πρόβα έρθει, είτε παράσταση έρθει. Είναι πάντα στην τρίχα. Και αυτό μου αρέσει στη γυναίκα πολύ, αλλά και στον άντρα. Γενικά, ναι, και στο χώρο μας, ας πούμε, επειδή είναι ένας χώρος που λούζεται από το φως, ας πούμε. Είναι ωραία, ρε παιδί μου, ο κόσμος έχει τους ηθοποιούς έτσι μέσα στο μυαλό του κάπως. Ο ηθοποιός πρέπει να έχει ένα κλάσ. Εννοείς ότι δεν σου αρέσει, ας πούμε, να πας, όταν λες γύφτος, εννοείς ότι είναι. Να είναι απεριποίητος, ρε παιδί μου, να είναι πάντα με τα ίδια ρούχα, να μην προσέχει τον εαυτό του, την εμφάνισή του και να δείχνει μίζερος. Για να πεις εσύ,
Για να πει ότι αυτό είναι τη κουλτούρα. Δεν είναι θέμα στυλ. Πολλές φορές και αυτό είναι δίθεν. Αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι πλασάρω κάτι δίθεν κουλτουριάρικο μέσα από την ακαταστασία και από την. Από το ατιμέλητο. Απλά πολλές φορές η Έλλη έχει ένα κλάδο, αυτό μου αρέσει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα για να φαίνεσαι κάπως, να φαίνεσαι... Ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ποιοτικό. Ναι, το καλλιτεχνικό. Το οποίο παραπέμπει λίγο εξάρχεια. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, καταλαβαίνω ποιο στυλ. Λες. Εντάξει, ο καθένας. Εντάξει, αλλά είναι ο καθένας αυτό που νιώθει. Αυτό. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τον άρχιτε. Είναι σημαντικό όμως. Στο θέατρο και να μας χοβολάει. Καλά, εσύ με το που μπαίνεις μέσα, δηλαδή η κολόνια του Ανδρέα είναι πάντα τόσο. Και η κολόνια της, και της λέω, μην τη βγάζεις από τη σκηνή, τη θέλω. Εγώ ρε παιδιά, δεν βάζω αρώματα ποτέ. Δεν βάζω αρώμα, δεν ξέρω, δεν μου κάθονται τα αρώματα. Έχει το. Δεν βάζω τίποτα πάνω μου. Νατούρα. Λέει ναι, Πέψη. Έχω το Natura, έτσι θα λέω κι εγώ. Έχω βάλει το Natura. Τη φοράω το Natura. Και αυτό δεν που μου αρέσει επίσης στην Έλλια, ως ηθοποιό ας πούμε, είναι ότι η Έλλια ανήκει σε μια σχολή ηθοποιών που έχει κάτι το δικό της. Δηλαδή έχει μια αμεσότητα στο παίξιμό της, μια φυσικότητα, που δεν είναι κατά ανάγκη επειδή έχει τηλεοπτική εμπειρία, γιατί πολλοί έχουν τηλεοπτική εμπειρία, αλλά δεν τους έχει βοηθήσει σε κάτι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι, το αποπνέει από μόνη της. Το δικό. Ναι, δικό της. Μ' αρέσει που παίζω μαζί της, ας πούμε, και έχει... Έχω παίξει με πάρα πολλούς ηθοποιούς, ας πούμε, στα 20 χρόνια που παίζω. Η Έλλια είναι από εκείνες τις ηθοποιούς που δεν με κάνει να ανησυχώ. Δηλαδή δεν έχω ανασφάλεια όταν είμαι στη σκηνή μαζί της. Αν, ας πούμε, συμβεί κάτι, πώς θα το καλύψουμε, γιατί είναι και μεγάλη ρόλη. Και επειδή συνήθως και στο θέατρό μας, ας πούμε, δίνουμε ευκαιρίες σε καινούργια παιδιά, δουλεύουμε με ηθοποιούς που δεν έχουν πολλή εμπειρία, μπορεί, ας πούμε, πάντα έτσι να έχω μια ψηλό ανησυχία ότι πρέπει να με απήκω, να καλύψω τυχόν. Με την Έλλια δεν το έχω αυτό. Έχει αυτή την αμεσότητα, έχει μια γκάμα, είναι πληθωρική, γεμίζει τη σκηνή. Μ' αρέσει αυτό, χαίρομαι, ας πούμε. Κάτσε να σου πει όλα τα λόγια, πας στη σκηνή και στον αναλυσμό. Και πάλι, έχει ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό η Έλλη. Ξεχνάει τα λόγια της δηλαδή. Αυτοσχεδιάζω, Χριστιανά. Αν δεν είναι ότι ξεχνάς αυτοσχεδιάζεις. Αλλά πάντα είμαι στο θέμα. Να σου πω γιατί. Θα το πει το ρεζουμέ, θα το πει. Να σου πω γιατί. Και το συζητούσαμε χτες βράδυ με τον Μαρίνο. Του λέει Παναγία μου, είσαι αστέρι πραγματικά. Αν ξεχάσει, λαλή μου, κάτι και εγώ ακόμα δεν είμαι έτοιμο να το σώσω. Λέω του να σου πω κάτι. Θα το πει δικά της λόγια. Χάσει ατάκες. Αλλά επειδή ξέρει τι λέει, θα το πει με δικά της λόγια και θα σώσει την κατάσταση. Γιατί και εγώ είμαι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με στην ανασφάλεια. Επειδή δεν τα έχει μάθει η παπαγαλία. Ναι, ναι. Άρα μπορεί να σώσει την κατάσταση. Ξέρει, γιατί τι, ξέρει λέει, τι λέει. Το νόημα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα το πει με δικά της λόγια και θα βγει πάλι το νόημα. Είναι σημαντικό αυτό. Έγραψε το δικό μου ποίημα. Θεατρικό. Είσαι μια ανασγιάρα εσύ. Μπορεί να έρθει η Γαλλίδα να μου δω και εμένα συγχαρητή. Αφού θα έρθει ποιο. Η Γαλλίδα. Πιερέτ Μπρινό. Οι συγγραφές του έργου. Α, μάλιστα. Και βάλατε και την Αλίκη εδώ. Ναι. Την είχα δει την παράσταση φυσικά. Την είχα δει 8 φορές. Εγώ την είδα στον Πειραιά. Είχα το Δάνη δάσκαλο και πήγαμε να το δούμε. Ήμουνα στο δεύτερο έτος της σχολής και έπαιζε με την Αλίκη αυτό το έργο. Και πήγαμε στο Πειραιά, στο δημοτικό του Πειραιά, στην τελευταία παράσταση θυμάμαι. Και ήταν κατάμεστο το θέατρο, γεμάτα τα σκαλιά, φέρνανε καρέκλες από εκείνες που βάζουμε στην εκκλησία, τα ναι, σκαμνάκια τα που διπλώνουν. Ήταν το αδιαχώρητο δηλαδή γινόταν τότε με αυτό το έργο. Με το Μαρίνο τελειώσαμε και την ίδια σχολή, Χριστιανά. Σοβαρά. Έλλια μου, εσύ τι έχεις δει στο Μαρίνο και στον Ανδρέα έτσι που... Πέτα ούλα όμως, α. Ούλα να τα και τα κακά, δεν ξέρω μόνο τα καλά. Ωραία. Λοιπόν, όντως η συνεργασία μας ήταν να ξεκινήσει από πιο παλιά. Απλά ενέτυχε λόγω δουλειάς δικής μου που ένα συμπίπτουν οι ώρες μας. Και όταν μου έκαναν πραγματικά την πρόταση, είναι ενθουσιάστηκε, άρεσε μου. Άρεσε μου το έργο. Και λέω γιατί όχι. Πάμε, go for it. Άκουα, ξέρεις, όταν πας σε έναν καινούριο χώρο, να ακούσεις που ανθρώπους που συνεργαστήκασαν, και καλά, και κακά. Δεν ακούσεις. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα. Και καλά, και κακά. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πρόκειται να κρίνω αδεδό. Και σήμερα συγκεκριμένα, βάλω το σταυρό μου σε ό,τι έχω ιερό.
τηλεφωνήθηκα με ένα φίλο για να επιβεβαιώσω αν τελικά θα έρθει στην πρεμιέρα και τα λοιπά. Και λέει μου πώς είναι τα πράγματα, εν όντως όπως τα άκουες. Πώς είσαι με τον Αντρέα και τον Μαρίνο. Ναι, και λέω του να σου πω την αλήθεια αλλά να σου ορκίζομαι σε ότι έχω ιερό. Άκουσα του να ουλάλα, καμία σχέση. Δεν ξέρω. Εμένα οι εμπειρίες μου που είχα μέχρι σήμερα είναι θετικότατες. Ποτέ μίλες ποτέ βέβαια. Είπα ως σήμερα. Τις φυλάς εκπλήξεις εσύ. Είπε ως σήμερα. Είπα ως σήμερα. Όψε να τσακωδούμε. Καϊ γλώσσα σου ρε. Λοιπόν. Είναι πολλά, πολλά ωραίο το κλίμα. Αλήθεια, ξέρω ότι να σηκωθώ η ώρα 7 να πάω πρόβα. Και σηκώνομαι να πάω στην πρόβα. 7 το πρωί έχεις. Το βράδυ. Ναι, ξηγά μη σηκωθεί η Έλλη 7 το πρωί. Επειδή είπες θα σηκωθώ 7 το πρωί, θα έρθει 7 το άλλο πρωί. Λοιπόν, και, αλλά δεν σημαίνει σωστά, σηκώνομαι η ώρα 7 να πάω πρόβα. Όχι 7 να είμαι στην πρόβα. Αυτό καλά έρχεται, κατάλαβες. Λοιπόν, και νιώθω όμορφα. Νιώθω ότι να πάω πρόβα. Έλα λέω, Παναγία μου, έχω πρόβα τώρα. Είσαι μεγάλη διαφορά. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, και ένιωσα αμέσως στο περιβάλλον οικείο. Που συνήθως εγώ άμα πάω σε ένα ξένο χώρο, στις αρχές, στις 3-4 πρώτες μέρες, είμαι πολλά... Θέλει χρόνο. Ναι, θέλω το χρόνο μου. Δεν ένιωσα έτσι. Ένιωσα τους πολλά δικούς μου. Ένιωσα εκεί αμέσως από την πρώτη... Λύθηκες. Ναι. Και ρωτήσαμε προχτές, ας πούμε, και στην συνέντευξη πάλι, αν ο Ανδρέας, ας πούμε, να μας εύκαλε μου το λάδι. Και να μου το εύκαλε, που μου το εύκαλε, ήταν πολλά γλυκός και πολλά καλός μαζί μου ο Ανδρέας. Και νομίζω ότι εμπορέσαμε, έχουμε τους δικούς μας κώδικες που συνεννοούμαστε μπας στη σκηνή, όπως και με τον Μαρίνο. Δηλαδή με τον Μαρίνο μπορεί να μην μιλήσουμε, αλλά και μια μαθιά να ανταλλάξουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε οι δυο μας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, συνεννοούμαστε. Είμαστε και καρκίνοι και δύο. Ναι. Και το χιούμορ και το αστείο που να πετάξει ο ένας πιάνει το άλλος. Και μπορεί να σύρει και ο άλλος έναν ωραίο αστείο και να ταιριάζουν το χιούμορ μας. Λοιπόν, με τον Ανδρέα έχουμε άλλους κώδικες στη σκηνοθεσία του. Αρέσκουν του Ανδρέα και αρέσκει μου τα ίδια πράγματα. Έχουν από την δέση... ανάγνωση. Από την ανάγνωση. Από την ανάγνωση κατάλαβα ότι αυτό που ήθελα είναι αυτό που ήθελα. Ναι. Έχετε δέσει όταν υπάρχει χημεία, είναι αυτό που λες όταν ταιριάζει κάτι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει να πει μια πρόταση ο Ανδρέας και να του την τελειώσω εγώ και να είναι η ίδια πρόταση. Ναι. Καταλαβες. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο. Άρα καταλαβαίνουμε τι έχουμε να δούμε τη σκηνή. Σε τίποτα. Πόσο καιρό θα πάνε οι παραστάσεις? Όσο έχει επιτυχία, εμείς λογαριάζουμε μέχρι τον Ιούλιο. Όσο έχει επιτυχία θα το πάρουμε. Σάββατο, πραγματικά Κυριακή. Είναι πολλά ωραία. Και Παρασκευές. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. Πραγματικά είναι ένα πολλά δροσερό έργο. Θέλω να πω κάτι. Βεβαίως. Πάνω σε αυτό που είπε η Έλια, ότι γενικά ακούγονται πολλά για μας ή για οποιονδήποτε άλλο. Ο καθένας έχει τους λόγους του που βγάζει κάποια πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή, αν έρθεις με έναν συνάδελφο σε σύγκρουση και φύγει από το θέατρο, θα πει τα χειρότερα. Βέβαια, έτσι. Αν ένας άνθρωπος έχει εκτίμηση και νιώθει ότι πέρασε καλά, δεν έχει λόγους να πει κακά. Γι' αυτό ίσχυε και σε μένα, γιατί όταν ζητούσα ηθοποιούς από κάποιο θέατρο, μου λέγανε, θα μπορούσα να το έλεγα κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου λέγανε ψωνάρα. Τάδε. Αυτό και έγραφα εγώ σε παρένθεση. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά που εκατηγορήσαν ήταν άψογα. Και εγώ δεν επηρεάζομαι από κανένα. Θέλω να γνωρίζω τον άλλο. Έτσι είναι, Αντρέα μου, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του λόγο ακριβώς. Να σου πει κάτι. Θα μπορούσα όμως να σου πω κάτι. Ο κόσμος που έρχεται στο θέατρο και πληρώνει για να δει μια παράσταση, τα λεφτά που πληρώνει, να σου το πω χωρκάτικα, δεν τα βρίσκει χαμέ. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, άρα πρέπει το θεατή που έχεις να το σεβαστείς. Έτσι. Βέβαια. Ακριβώς. Για να το σεβαστείς πρέπει να βγει μια πολύ καλή δουλειά. Για να βγει μια πολύ καλή δουλειά πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Για να δουλέψεις σκληρά πρέπει να δουλέψεις σωστά.
Ένας άνθρωπος που κάνει σωστά τη δουλειά του, σίγουρα μέσα στη δουλειά του θα υπάρξουν και οι συγκρούσεις, θα υπάρξουν και οι πολλές ώρες δουλειάς, θα υπάρξει και η κούραση, και η διαφωνία, και η διαφωνία και η ένταση. Θα υπάρξουν όλα. Τούτα όμως εν την ώρα της δουλειάς. Έτσι. Η δουλειά αυτά έχει. Όταν είσαι σωστός επαγγελματίας όμως, εθίγεσαι γιατί σου εθίμωσε λίον ο σκηνοθέτης, εθίμωσε σου λίον ο μουσικός. Μα πρέπει! Γιατί πρέπει να βγει μια σωστή δουλειά. Έτσι είναι. Γιατί αυτά τα πράγματα, να σίγουρα. Γιατί να έρθει να σε διδέσει ένα δηλαδή ο θεατής, και να μην πάει σε μια ταβέρνα να φάει. Που είναι να περάσει καλά. Σωστή πρέπει δίκιο. Να το σεβαστεί στον κόσμο. Άρα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Αυτός που βγάλει έξω τις κακές κριτικές, εκείνος που δεν αντέχει τη σκληρή δουλειά, εκείνος που δεν ξέρει. Γιατί το είσαι, γίνουμε ηθοποιός, δεν είναι παιχνίδι να πάτε στη σχολή και παίζετε. Δεν παίζουμε. Δεν ξέρουν ήταν που τραβούμε για να βγάλουμε τη σχολή. Είναι παιχνίδι η σχολή. Ναι, φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει και αυτό πολλές φορές. Πολλές φορές. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι εφόσον είναι και ένα έργο το οποίο έχει παίξει και η αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, μοναδική. Και επιστρέφουμε εδώ να το σχολιάσουμε και να συζητήσουμε κι άλλα. Εδώ ο Ανδρέας, Μαρίνος και Έλια στην παρέα μας.